Δόξα στον Άγιο Κύριο μας. Praise the Holy Lord. Από την προηγούμενη εβδομάδα που ο Πιμένας αποφάσισε ότι θα πήγαινε στη Ρόδο. Since last week when Pastor decided to go to Rhodes. Άρχισα να προετοιμάζομαι για ένα μήνυμα. I started preparing myself for a message. Βασιζόμενοι πάνω σε μια σειρά, πολύ ωραία σειρά που ακούγα τελευταία. Based on a beautiful series I'm hearing lately. Και έχει να κάνει με τη σοφία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Has to do with the wisdom of God in our life. Αλλά πώς ξέρετε ότι κάποια στιγμή παρά τα δικά μας σχέδια. How many of you know that in spite of our own plans, at some point? Και δεν λέω ότι ήταν απλά δικό μου σχέδιο. Πιστεύω ότι ήταν κάτι πολύ χρήσιμο για την Εκκλησία. I'm not saying it was totally my own plan, but something very useful for the church. Αλλά χτες προς το βράδυ, μετά το απόγευμα, but yesterday evening, towards late afternoon, κάτι άρχισε να μην κάνει κλικ μαζί μου. Something just wouldn't settle in me. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι ο Κύριος με οδηγούσε προς μια άλλη κατεύθυνση. And I started understanding that the Lord is guiding me towards another direction. Και θυμήθηκα ότι παλιά, ούτε θυμάμαι πόσα χρόνια πριν. I remember that a long time ago. Ήταν από τότε που χρησιμοποιούσα άλλη βίβλο, γι' αυτό και σήμερα ήρθα με την παλιά μου τη βίβλο. It was when I used to use another Bible, my old Bible, and that's why I came with it. Και δεν την είχα καν στο σπίτι, την είχα εδώ στο γραφείο. I didn't even have it at home, but here at the office. Θυμήθηκα ότι ο Κύριος κάποτε ζωοποίησε ένα απόσπασμα από εδώ μέσα από τον λόγο του. I remember the Lord had quickened a certain part of Scripture in His Word. Και ένιωσα ότι αυτό το απόσπασμα δεν το έδωσα ποτέ στην Εκκλησία. I never shared it with the church. Δεν το μοιράστηκα ποτέ με κανένα. I never shared it with anyone. Αλλά ένιωσα ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε κατεύθυνση και να πάμε σε αυτό το απόσπασμα. But I just felt we needed to change direction and go to this. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. I don't know why. Έγινε μετά από το γάμο που είχαμε χτες, αργά το βράδυ. And this was after the wedding we attended late last night. Περάσαμε από εδώ στην εκκλησία και πήρα τη βίβλο μου. We came by the church and I picked up the Bible. Έχω απλά μερικά πράγματα έτσι σημειωμένα. I've got a few things noted here. Αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας θα μας καθοδηγήσει σε αυτό που χρειαζόμαστε. Amen. Πόσοι πιστεύετε μαζί μου σήμερα? Δεν βασιζόμαστε στην ικανότητα του ομιλητή όταν ακούμε ένα κήρυγμα, αλλά βασιζόμαστε στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και το πίμνιο έχει ευθύνη. That's why the flock has responsibility. Δεν έχει την ευθύνη μόνο ο πιμένας. The pastor does not only have the responsibility for what will be heard on the pulpit, but also the response of the flock is of great importance to how this message will be given out. I want you to believe with me today. Επίσης είναι οι οφθαλμοί μας, Κύριε. And our title this message, our eyes are on you, Lord. Είναι από τη Β' Χρονικών 20. From Second Chronicles. Θέλω να πάτε εκεί. 20, let us go. Απλά το μόνο που πρόλαβα είναι το έβγαλα φωτοτυπίες για μένα και για τον μεταφραστή. The only thing I had time for was just to make a copy for me. Για να το μεγαλώσω λίγο να μπορώ να τα. So I can enlarge the. Να είναι πιο ξεκάθαρα εδώ μπροστά μας. Make it clearer. Ας πάμε στο Β' Χρονικών, λοιπόν. Let's go to Second Chronicles. 20. Chapter 20, verse 20. Και σίγουρα ζούμε σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Definitely we're living in a tough time. Δεν πιστεύω να υπάρχει ούτε ένας ανάμεσά μας που να μην το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Ίσως είναι η πιο δύσκολη εποχή που υπήρξε ποτέ. Actually, it could be the most difficult time ever. Και ξέρετε, δεν έχουμε ούτε και καμία υπόσχεση ότι τα πράγματα θα καλυτερέψουν. And you know what? We don't even have a promise that things will get better. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ότι τα πράγματα θα χειροτερεύουν και θα γίνονται πιο χειρότερα και πιο χειρότερα. The word of God says that things will go worse and worse. Μας λέει ότι οι ασθένειες θα πληθύνονται. Sicknesses will increase. Μας λέει ότι θα ακούμε πολέμους και φήμες πολέμων. And that we'll be hearing of fame. Μας λέει ότι θα ακούμε σεισμούς και καταστροφές. Wars and fames of wars, of earthquakes and disasters. Και όλα αυτά τα ακούμε καθημερινά σήμερα. And this is what we hear every day. Σε αυτές τις μέρες που ζούμε. The times we living in. Υπάρχει παντού αυτό το πνεύμα της καταστροφής. Everywhere we have the spirit of destruction. Υπάρχει το πνεύμα του θανάτου. And there is the spirit of death. Όπου ακούσουμε υπάρχουν όλα αυτά τα κακά νέα. Whatever you hear, it is bad news. Και γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε προσιλωμένοι μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι ο μόνος τόπος στον οποίο μπορείς να βρεις καλά νέα. Είπαμε προηγουμένως για τα καλά σχέδια που ο Κύριος έχει για τη ζωή μας. Ναι, ο διάβολος μπορεί να είχε κακά σχέδια για αυτή την κοπέλα που σας είπα προηγουμένως. Σίγουρα ο διάβολος θέλει να έρθει να κλέψει, να θύσει και να απολέσει. Και τα σχέδια του είναι ο θάνατος για σένα. Μη σε παραξενεύει αυτό. Και αν γλίτωσες από ατυχήματα και μικροπράγματα, απλά μην νομίζεις ότι ο διάβολος στόχευε σε κάτι το μικρό για σένα. Αλλά ο διάβολος στόχευε την ίδια τη ζωή σου. Θέλει να σε σκοτώσει. Θέλει να γίνουν τα δικά του σχέδια μέσα στη ζωή σου. Αλλά ο Κύριος έχει καλά σχέδια για μας. Αμήν, ο Κύριος έχει καλά σχέδια. Και αυτά τα σχέδια είναι που θα γίνουν μέσα στη ζωή μας. Πότε θα γίνουν τα καλά σχέδια του Κυρίου μέσα στη ζωή μας? Όταν βαδίζουμε συνεχώς εστιασμένοι στον Κύριο, όταν ερχόμαστε μπροστά του με ταπεινωμένη καρδιά και με μετάνοια στην καρδιά μας καθημερινά, όταν αναγνωρίζουμε ότι εξαρτώμαστε απόλυτα από τον Κύριο και όταν θέτουμε όλη μας την εμπιστοσύνη στον Άγιον Κύριο. When we place all our trust in the Holy Lord. Όπως είπα, οι μέρες είναι δύσκολες. As I said, times are difficult. Και δεν πρόκειται να γίνουν πιο εύκολες. And they're not getting any better. Έτσι καλά κάνουμε να προσιλώσουμε τα μάτια μας στον Κύριο. That's why we need to focus our eyes on the Lord. Κάτι παρόμοιες δύσκολες μέρες πέρασε και ο Ιωσαφάτ σε αυτό το κεφάλαιο που θα δούμε. Είμαστε στη Β' Χρονικών 20, όπως είπα. Θέλω να έχετε το Λόγο του Θεού ανοιχτό και αν έχετε στυλό μαζί σας να σημειώνετε μερικά πράγματα. Έτσι για να πάρετε μια ιδέα, κοιτάτε πώς είναι το δικό μου κεφάλαιο. Έχει πολλά ο Λόγος του Θεού να μας δώσει. Αμήν. Ιωσαφάτ, ακόμα και το όνομα αυτό, έτσι έχω σημειωμένο εδώ και δεν ξέρω που το βρήκα, σημαίνει το όνομα του ο Κύριος κρίνει. Δεν θυμάμαι από ποια πηγή το πήρα, αλλά το έχω σημειωμένο πάνω από το όνομα του Ιωσαφάτ. Και ο Ιωσαφάτ μαθαίνει μια μέρα ότι έρχονται εναντίον του όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά 4 και περισσότεροι στρατοί για να πολεμήσουν εναντίον του. Στο εδάφιο 2 λέει και απήγγυλαν προς τον Ιωσαφάτ λέγοντες «Μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέραν της θαλάσσης, εκ της Συρίας και ιδού είναι στο τάδε μέρος». Δεν μας ενδιαφέρουν οι ονομασίες. In verse 2 there came some that told Jehoshaphat saying, there cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side Syria, and behold they be in such and such. Αυτά είναι τα νέα που πήρε ο Ιωσαφάτ. This was the news Jehoshaphat got. Ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό η πρώτη μας αντίδραση όταν πάρουμε κάποια νέα. You know, it's very important our first reaction when we get news. Ίσως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου η πρώτη αντίδραση που θα έχουμε όταν ακούσουμε άσχημα νέα. Γι' αυτό και ο Ιησούς μας, θυμάστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 14 μας είπε «Ας μη ταράζεται η καρδιά σας». That's why the Lord Jesus said in John 14, let not your heart be troubled. Και στο αρχαίο κείμενο, όπως μας το είπε πολλές φορές ο ποιμένας, λέει «Μη ταραζέστο η καρδιά σας». And as it says in the original text, as the pastor said many times, your heart be commanded not to be troubled. Άρα είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Therefore it is something we can do. Ξέρετε ότι ο Κύριος ποτέ δεν μας ζητά κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε. Don't you know that the Lord never asked us to do something we can't do? Αν ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν θα είχαμε και την ευθύνη. If it was something we could not do, we wouldn't have the responsibility. Αλλά για να μας λέει ο Κύριος, μην αφήνετε την καρδιά σας να ταραχθεί. But for the Lord to tell us, let not your heart be troubled. Σημαίνει ότι είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. It means it's something we can achieve. Σημαίνει ότι είναι κάτι που εξαρτάται από μας. It is something that it depends on us. Όταν κάποιος ακούσει άσχημα νέα, when someone hears bad news, είναι πολύ σημαντικό. It's very important. Εκείνη τη στιγμή να προσιλώσει τα μάτια του στον Κύριο. The same moment to focus his eyes on the Lord. Μα θα μου πει κάποιος, μα δεν θα έρθουν αισθήματα φόβου. But someone might say, won't feelings of fear come? Είναι διαφορετικό να υπάρχουν αισθήματα φόβου. It's one thing to have feelings of fear. Τα αισθήματα είναι αισθήματα, όπως οποιαδήποτε αισθήματα. Feelings are just feelings, like any feeling. Αλλά είναι διαφορετικό να παραδοθεί κάποιος στο φόβο. But it's a different thing for someone to surrender to fear. Είναι κάτι που τελευταία το έχω καταλάβει κι εγώ. It's something that I only lately understood for myself. Γιατί μερικές δύσκολες περιπτώσεις που πέρασα και πραγματικά νιώθεις αυτό το αίσθημα του φόβου να έρχεται πάνω σου. Και έλεγα, Κύριο, λόγος σου λέει να μην αφήσω την καρδιά μου να ταραχθώ, αλλά πώς θα ταραχθεί, αλλά πώς θα το κάνω. Εφόσον αισθάνομαι ότι τρέμουν τα πόδια μου. Εφόσον αισθάνομαι αυτό το πάγωμα με στην καρδιά μου, μες στο στομάχι μου. Πόσοι το έχετε νιώσει? Πιστεύω όλοι το έχουμε νιώσει. I believe we all felt that. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτά είναι αισθήματα. But what we really need to understand is this is only feelings. Και δεν βαδίζουμε με τα αισθήματα μας. And we're not walking according to our feelings. Αλλά βαδίζουμε με το λόγο του Θεού. But we're walking according to the word of God. Άρα σε μια τέτοια κατάσταση. And so in such a situation. Και πιστεύω γι' αυτό τους το είπε ο Ιησούς, γιατί ήταν ο καιρός που θα τον συνελάμβαναν. Και όλος ο κόσμος τους θα γύριζε πάνω κάτω. Ότι είχαν πιστέψει οι μαθητές θα γκρεμιζόνταν μπροστά στα πόδια τους όταν συνέλαβαν τον Ιησού. Έτσι και έγινε. Νόμισαν ότι τελείωσαν τα πάντα. Γι' αυτό σε αυτό το εδάφιο τους προειδοποιεί ο Κύριος. Μην αφήσετε την καρδιά σας να ταραχθεί. Don't let your heart be troubled. Σίγουρα οι δυσκολίες θα έρθουν. Surely difficulties will come. Μας λέει μέσα στο λόγο του ότι θα έρθουν οι τρικυμίες. It says in his words that turmoil will come. Δεν λέει αν έρθουν οι τρικυμίες. It doesn't say if turmoil will come. Οι τρικυμίες θα έρθουν. But it says it will come. Αλλά εμείς τι πρέπει να κάνουμε? But what should we do? Πρέπει να σταθούμε όπως και να έχει το ζήτημα. No, we need to stand no matter what. Θα πρέπει να μάθουμε να παίρνουμε τη θέση μας μέσα στο λόγο του Θεού, στηριγμένοι στις υποσχέσεις του. We need to learn how to stand our ground on the word of God. Και να μην αφήνουμε την καρδιά μας να ταράζεται. And not let our heart be troubled. Είναι ένα πολύ μεγάλο κλειδί. This is a big key. Σας λέω, είναι καλό να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα αισθήματα του φόβου. It is good to learn to separate the feelings of fear. Γιατί εκείνα θα υπάρχουν. Because these will be there. Αλλά δεν θα βασιζόμαστε στα αισθήματα του φόβου. But we're not going to depend on the feelings. Θα βασιζόμαστε στις υποσχέσεις του Κυρίου. But we'll depend on the promises of the Lord. Ο λόγος του Θεού λέει ότι ο φόβος φέρνει κόλαση. The word of God says that fear brings hell. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνο να δεχόμαστε το φόβο μέσα στη ζωή μας. Ξέρετε ότι ο φόβος είναι ακριβώς το αντίθετο της πίστης. Δεν μπορεί να υπάρχει πίστη και να υπάρχει φόβος. Το ένα ακυρώνει το άλλο. Δεν γίνεται να υπάρχουν και τα δύο μέσα στη ζωή μας. Both of them cannot be present at the same time. Έτσι, ασχέτως αν τα γόνατα σου τρέμουν, ασχέτως αν νιώθεις να τρέμει το σώμα σου ολόκληρο, ασχέτως αν έχουν σηκωθεί οι τρίχες της κεφαλής σου από το φόβο, πες όχι, στέκομαι στην υπόσχεση του Κυρίου. Say, no, I stand in the promise. Ο Κύριος λέει δεν θα ταραχτείς καρδιά. The Lord says, my heart, you will not be moved. Δεν θα ταραχτείς. And you will not be troubled. Και ξέρεις κάτι, μίλησε στην καρδιά σου. And you know what? Speak to your heart. Το σώμα σου ανήκει σε σένα. Your body belongs to yourself. Είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. It's a temple of the Holy Spirit. Αλλά είναι και αυτό το σώμα που ο Κύριος σου έδωσε για να τον υπηρετήσεις. But it's the same body that Άρα μπορείς να του μίλας. So you can speak to it. Έτσι μίλησε στην καρδιά σου. And so speak to your heart. Και πες καρδιά, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να ακούσεις, δεν θα ταραχτείς. And say, heart, no matter what you hear or see, you will not be troubled. Γιατί ο Κύριος είναι ο βράχος των αιώνων. Because the Lord is the eternal rock. Ο Κύριος είναι ο βράχος μου και η σωτηρία μου. The Lord is my rock and my salvation. Και δεν πρόκειται ούτε να με αφήσει, ούτε να με εγκαταλείψει. He will neither leave me nor abandon me. Amen. Amen. Πολύ σημαντικό και είναι καλό να το έχουμε. Κάποιος λέει, σαν πρώτες βοήθειες, όπως έχεις πρώτες βοήθειες στο σπίτι σου, αυτό το εδάφιο πρέπει να είναι πρώτες βοήθειες. Οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή πάρε αυτό το εδάφιο και στάσου επάνω σε αυτό. Πάρε αυτή την υπόσχεση του Κυρίου. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Και επειδή ο Κύριος λέει ότι θα το κάνει, γι' αυτό πες στην καρδιά σου, καρδιά, ό,τι και να ακούσεις, δεν θα ταραχτείς. Therefore say to your heart, heart, whatever you hear, you will not be troubled. Amen. Amen. Πιστεύω ότι κάποιος από μας θα το χρειαστεί αυτό το πράγμα σύντομα. I believe one of us will really need this thing very soon. Amen. Έτσι ο Ιωσαφάτ, and so Jehoshaphat, ακούγοντας αυτές τις αγγελίες, hearing these news, φοβήθηκε, μας λέει ο λόγος του Θεού. The word of God says he was afraid. Αλλά ξέρετε, δεν φοβήθηκε και παράτησε τα όπλα. But you know, he didn't get afraid and forsake the battle. Αλλά φοβήθηκε και δόθηκε στο να εξητεί τον Κύριο. But he was afraid and gave himself to seek the Lord. Και κήρυξε νηστεία σε όλο τον λαό. And he proclaimed fasting to all people. Και μαζεύτηκε όλο το έθνος εκεί του Ιούδα. And all the nation of Judah gathered up there. Για να ζητήσουν βοήθεια, μας λέει, από τον Κύριο. To ask for help from the Lord. Και εστάθηκε ο Ιωσαφάτ στο μέσον της σύναξης. And Jehoshaphat stood in the middle of the gathering. Μέσα στον οίκο του Κυρίου. In the house of the Lord. Πού θα πρέπει να είσαι χριστιανέ; Where do you need to be Christian? Μέσα στον οίκο του Κυρίου. In the house of the Lord. Εκεί είσαι ασφαλισμένος. There you are safe. Εκεί έχεις πνευματική κάλυψη. There you have spiritual covering. Αν είσαι ένα προβατάκι που τρέχει έξω μόνο του, if you're just a sheep alone running about outside, σίγουρα δεν είσαι καλυμμένος. Surely you're not covered. Εσύ φεύγεις από την κάλυψη. You're getting out of the covering. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις που είναι η θέση σου για να μπορείς να στηριχτείς στις υποσχέσεις του Κυρίου. And it's very important to understand your position to be able to stand on the promises of the Lord. Και μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι αυτοί, ο Ιούδας στην Ιερουσαλήμ, μέσα στον οίκο του Κυρίου. Είμαστε στο εδάφιο 5. Verse 5, and Jehoshaphat stood in the congregation in Jerusalem in the house of the Lord. Και ο Ιωσαφάτ άρχισε να κάνει ορισμένες διακηρύξεις. And then Jehoshaphat started making declarations. Και είπε, and said, Κύριε Θεέ των πατέρων ημών, δεν είσαι εσύ ο Θεός εν το ουρανό και δεν είσαι εσύ ο Κυριεύων επί πάντα τα βασίλεια των εθνών. And said, O Lord God of our fathers, art now not thou God in heaven and rulest not thou over all the kingdoms of the heathen? Και δεν είναι εν τη χειρή σου η δύναμης και η ισχύς, και ουδείς δύναται να αντισταθεί σε σένα. And in the hand is not there no power and might, so that no one is able to withstand. Τι έκανε ο Ιωσαφάτ με αυτά τα λόγια που έλεγε; What did Jehoshaphat do with his words? Αναγνώρισε ποιος είναι ο Κύριος μέσα στη ζωή του. He acknowledged who the Lord is in his life. Όταν ερχόμαστε μπροστά να δοξολογήσουμε τον Κύριο, όταν ο πιμένος σας λέει υψώστε τα χέρια σας και μιλήστε στον Κύριο, πες του ποιος είναι μέσα στη ζωή σου. Γιατί το λέει; Για να σας βλέπει απλά ο πιμένος; Ξέρετε, μερικοί το αγνοείτε εντελώς. Και ασχέτως αν αυτόν προσβάλλει τον πειμένα, αυτό δεν έχει καθόλου σημασία. Αλλά το θέμα είναι ότι προσβάλλει τον Κύριο. Όταν έρχεσαι εδώ για να λατρεύσεις τον Κύριο και απλά στέκεσαι εκεί παθητικά χωρίς να κάνεις τίποτα, χωρίς να ανοίγεις το στόμα σου να του πεις ένα ευχαριστώ, χωρίς ούτε καν να σηκώσεις τα χέρια σου να παραδοθείς στον Κύριο. Δεν μου λες γιατί δεν το κάνεις; Ντρέπεσαι; Είσαι πικραμένος με τον Θεό; Γιατί δεν το κάνεις; Δεν ξέρεις ότι για να ανοίξει αυτή η καρδιά θα πρέπει πρώτα εσύ να ανοίξεις στον Κύριο; Αν δεν ανοίξει η καρδιά μας, αν δεν ανοίξει το στόμα μας, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Το καταλαβαίνουμε; Είμαστε εδώ πρώτα για να δώσουμε στον Κύριο, να δώσουμε τη λατρεία μας, να δώσουμε τη δοξολογία μας, να δώσουμε τιμή στον Κύριο, να του πεις Κύριε σ' αγαπώ, είμαι εδώ γιατί σ' αγαπώ, γιατί είσαι ο μοναδικός που αξίζει μέσα στη ζωή μου, γιατί παραδίδωτο είναι, μου κάνω τον εαυτό μου θυσία για σένα. Εάν απλά κάθεσαι παθητικά, πού θα σε οδηγήσει νομίζεις η παθητικότητα; Σε πιο πολύ χλιαρότητα, απλά. More of lukewarmness. Εκεί θα σε οδηγήσει η παθητικότητα. That's where apathy will lead you. Γι' αυτό χρειάζεται να ακολουθείς και να ακούς οδηγίες. That's why you need to follow direction. Γι' αυτό χρειάζεται όταν ο άνθρωπος του Θεού σου λέει υψώσε τη φωνή σου, άνοιξε την καρδιά σου. That's why when the man of God says lift up your voice, open your heart. Κάντο. Then do it. Δεν το κάνει απλά για να έχουμε κάτι να κάνουμε. He's not doing it just that we have something to do. Το κάνει για να μας οδηγήσει σαν σώμα Χριστού να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. But that is to lead us as the body of Christ to seek the face of the Lord. Έχετε φανταστεί ποτέ αν όλοι σαν σώμα πώς είμαστε; 100, 120 άτομα, 130 μερικές φορές, 150 ή 90. Πώς είμαστε κάθε φορά; Have you ever imagined if the whole number of us is here present? Εάν όλον η καρδιά μας ήταν λιωμένη μπροστά στον Κύριο. If the heart of all of us was melted before the Lord. Όχι 1, 2, 3, 5 άτομα, 10 άτομα. Not just 5 or 10 of us. Και οι άλλοι απλά παρατηρητές. And the rest just. Οι άλλοι απλά να κάθονται και να κοιτάνε. Sitting and watching. Αν θέλεις να κάτσεις και να κοιτάξεις, είναι δικαίωμά σου, δεν θα σου το αφαιρέσει κανένας. If you just want to be a spectator, that's your own right. Αλλά είναι για το καλό σου που το λέμε. But it's for your own good that we say this. Είναι καλό εσύ ο ίδιος να ανοίγεις αυτό το στόμα. It is good for yourself to open this mouth. Κάποιος μπορεί να πει, μα εγώ τα λέω από μέσα μου, αδερφή Άντρη. Someone might say, but I speak inside me, sister Άντρη. Ξέρεις κάτι; Do you know what? Ο λόγος του Θεού δεν λέει αυτό το πράγμα. The word of God does not say this. Όσο και να θέλουμε να μας αρέσει να το λέμε, no matter how much we like to say that, δεν λέει ο λόγος του Θεού. The word of God does not say. Αυτό το πράγμα. Does not say. Αλλά τι λέει; But what does it say? Λέει στο κατά Μάρκον 11:23, όποιος πει με το στόμα του και ομολογήσει. Whoever speaks and confesses with his mouth and says it with his mouth, this mountain to go, it will go. It doesn't say when you think about it in your mind. μέσα στην διάνοια σου. It doesn't say when you just know it in your mind. Ότι θα φύγει το βουνό από μπροστά σου. That this mountain will leave. Αλλά τι λέει; But what does it say? Όποιος είπε προς το βουνόν τούτον και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά είπε με το στόμα του. Whoever says to this mountain and does not doubt in his heart but speaks to the mountain, τότε θα γίνει. Then it will happen. Πολλές φορές μας αρέσει να αφήνουμε τη δική μας ευθύνη. Many times we like to avoid our own responsibility. Και αυτό είναι λάθος. And that is wrong. Γι' αυτό συμβαίνουν πολλά πράγματα γύρω μας τα οποία δεν έπρεπε να συμβαίνουν μέσα στο σώμα του Χριστού. That's why so many things are happening that shouldn't happen in the body of Christ. Θα πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μας και να ομολογούμε. We need to open our mouth and confess. Είναι ευθύνη μας. It's our responsibility. Πώς κάποιος δέχεται τον Ιησού Χριστό σαν Κύριο της ζωής του; How can someone receive the Lord Jesus as the Lord of his life? Απλά όταν σκεφτεί ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος της ζωής μου. Simply if he thinks that Jesus is the Lord of his life. Απλά όταν πιστέψει ότι είναι Κύριος της ζωής του. Simply if he believes only. Τι μας λέει ο λόγος του Θεού; What does the word of God say? Όποιος πιστέψει και ομολογήσει. Αν εσύ δεν ομολογείς τον Κύριο σαν Κύριον της ζωής σου, whosoever believes and confesses, and if you do not confess the Lord as the Lord of your life, αν εσύ δεν ομολογείς τον Κύριο σαν το θεραπευτή σου, if you do not confess the Lord as your healer, σαν το σωτήρα σου, as your savior, δεν θα είναι. He won't be then. Ή μπορεί να είναι σωτήρας σου γιατί τον έχεις δεχτεί σαν σωτήρα σου μέσα στην καρδιά σου. Or he might be your savior because you received him as your savior. Αλλά αν δεν τον ομολογείς σαν θεραπευτή σου, but if you don't confess him as your healer, δεν θα λάβεις τη θεραπεία σου. Then you won't get your healing. Εάν δεν τον ομολογείς σαν προστασία για σένα, if you don't confess the Lord as protection to you, δεν θα είναι προστασία για σένα. Then he won't be protection. Ο Κύριος είναι και γίνεται ότι εμείς τον ομολογήσουμε ότι είναι στη ζωή μας. The Lord is and will become whatever we confess him to be. Αν εγώ δεν θέλω να είναι Κύριος της ζωής μου, if I myself don't want him to be the Lord of my life, δεν θα με αναγκάσει κανένας να το κάνω. No one will force me to do it. Δεν θα με αναγκάσει ούτε ο ίδιος ο Κύριος να γίνει Κύριος της ζωής μου. Not even the Lord himself will force me to. Αλλά εγώ μόνη μου παραδίδω τον εαυτό μου. But by myself I give myself. Παραδίδω το είναι μου, παραδίδω το στόμα μου και αυτόν το σώμα. I give my mouth and this body. Και του λέω, Κύριε, and I say, Lord, εσύ να έχεις όλο τον έλεγχο αυτής της ζωής. Take complete control of this life. Εσύ να έχεις όλο τον έλεγχο αυτού του σώματος. Take complete control of this body. Εσύ να έχεις όλο τον έλεγχο του είναι μου. Take complete control of my being. Πάρε αυτό το είναι και κάνε το ό,τι εσύ νομίζεις, Κύριε. Χρησιμοποίησέ το για τη δόξα σου. Take my being and do whatever you want. Αλλά εγώ το βάζω πάνω στο θυσιαστήριο. But I place it on the sanctuary. Και σε ομολογώ σαν τον Κύριον της ζωής μου. And I confess you as the Lord of my life. Σε ομολογώ σαν τον θεραπευτή μου. I confess you as the healer. Σε ομολογώ σαν τον σωτήρα μου. I confess you as my savior. Σε ομολογώ σαν την προστασία μου. I confess you as my protection. Σε ομολογώ σαν τον βράχο. I confess you as my rock. I confess you as a ready help in time of need. Amen. Amen. Απλά δεν είναι. If we don't do it, then simply he won't be. Και μην διερωτόμαστε, μα ο τάδε αδερφός ήτανε τόσο καλός, γιατί του συνέβη και αυτό το πράγμα; And let us not wonder, but so and so brother was so good, and why did that happen to him? Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι σωσμένος, it doesn't mean that whosoever is saved, ταυτόχρονα έχει την προστασία και την ασφάλεια του Θεού χωρίς ο ίδιος να έχει καμιά ευθύνη. Then directly he has the protection and the healing of the Lord without him having any responsibility. Να ομολογούμε τον Κύριο καθημερινά. We have the responsibility to confess the Lord every day. Και να τον κάνουμε αυτό που χρειαζόμαστε στη ζωή μας καθημερινά. And to make the Lord what we need in our life daily. Amen. Amen. Και δεν γίνεται αυτόματα αυτό, απλά επειδή σωθήκαμε. And this will not happen automatically just because we say. Αλλά πρέπει με το δικό μας στόμα εμείς να το ομολογήσουμε. But with our own mouth we need to confess. Και έτσι βλέπουμε εδώ τον Ιωσαφάτ να έρχεται και να αναγνωρίζει τον Κύριο. And so we are seeing Jehoshaphat acknowledging the Lord. Και να του λέει, Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού. And saying, Lord, you are the God of heaven. Εσύ είσαι που κυριεύεις σε όλα. You are the one who rules in all. Είναι η δύναμη σου και η ισχύ σου στην οποία δεν μπορεί κανένας να αντισταθεί. It is your power and your might that no one can contradict. Αναγνωρίζει ποιος είναι ο Θεός στη ζωή του. He acknowledges who God is in his life. Πάμε στο εδάφιο 7. Let's go to verse 7. Δεν είσαι εσύ ο Θεός ημών; Art not thou our God? Ο εκδιώξας τους κατοίκους της γης ταύτης έμπροσθεν του λαού σου Ισραήλ και δούς αυτήν εις το σπέρμα του Αβραάμ του αγαπητού σου εις τον αιώνα. Who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel and gave it to the seed of Abraham, thy friend, forever? Τι κάνει εδώ ο Ιωσαφάτ; What is Jehoshaphat doing here? Αρχίζει να θυμάται και να θυμίζει στο Θεό. Starts remembering and reminding όλα αυτά που έκανε ο Κύριος. Of all the things the Lord did. Και πολλές φορές έχουμε μιλήσει για το πώς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στον Κύριο. Θυμήσου και μέτρησε τις ευλογίες σου. Από τότε που αναγεννήθηκες, πόσες ευλογίες είχες στη ζωή σου; Πόσες φορές επενέβηκε ο Κύριος στη ζωή σου; Πόσες θεραπείες σου έδωσε ο Κύριος μέσα στη ζωή σου; Γιατί δηλαδή στρέφεις την προσοχή σου σε εκείνο το μικρό πράγμα που ίσως δεν έχεις λάβει ακόμα; Why do you give all your attention to this small thing you haven't received yet? Why has everything just gone dim because you haven't received that small thing? And you forget what the Lord has done. Don't forget about it. A grateful heart will always remember. And so at that time Jehoshaphat reminds the Lord what the Lord had done. Στο εδάφιο 9 αρχίζει να στέκεται και να στηρίζεται πάνω στις υποσχέσεις του Θεού. Και να λέει, Κύριε, εσύ είπες, όταν επέλθει εφημάς κακών, ροφέα, κρίσης ή θανατικών η πείνα, και σταθούμεν εμπροσθεν του οίκου τούτου και ενώπιον σου, διότι το όνομα σου είναι εν το οίκο τούτο, και βοήσομεν μπροσθεν τη θλίψη ημών, τότε θέλεις ακούσει και θέλεις σώσει. If when evil cometh upon us as a sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house and in thy presence, for thy name is in this house, and cry unto thee in our affliction, then thou wilt hear and help. Άρα στηρίζεται, βλέπουμε τον Ιωσαφάτ να στηρίζεται πάνω στις υποσχέσεις του Κυρίου. And so we're seeing here Jehoshaphat depending on the promises of the Lord. Πάμε στο εδάφιο 12. Let's go to verse 12. Μην ξεχνάτε ότι είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο ο Ιωσαφάτ και όλος ο λαός Ισραήλ. Don't forget it was a critical time for Jehoshaphat and for the whole of Israel. Όλος ο λαός του Ιούδα. All the people of Judah. Όχι ένας εχθρός, αλλά 4-5 στρατεύματα έρχονται εναντίον τους. Not one army, but 5 armies coming against them. Ανθρωπίνως είναι αδύνατο να τους αντιμετωπίσουν. Physically speaking, it was impossible to face them. Είναι πολύ περισσότεροι από τους ίδιους. Far more than they were. Μέγα πλήθος, λέει, έρχεται εναντίον σας. Multitude is coming against us. Αλλά πώς ξέρετε ότι υπηρετούμε έναν Θεό που κάνει τα αδύνατα δυνατά; But how many of you know we serve a God who makes. Πώς ξέρετε ότι υπηρετούμε ένα Θεό που ανοίγει οδόν εκεί που οδός δεν υπάρχει; How many of you know that we serve a God who opens a way where there is no way? Εδάφιο 12. Verse 12. Θεέ ημών δεν θέλεις κρίνει αυτούς, διότι δεν υπάρχει εις ημάς δύναμη να αντισταθόμεν εις τούτο το μέγα πλήθος το οποίο έρχεται εφ' ημάς, και δεν εξεύρωμεν τι να κάνομεν, αλλά επί σε είναι η οφθαλμή ημών. O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company that comes against us. Neither know we what to do, but our eyes are upon thee. Ξέρετε τι βλέπω μέσα από αυτό το εδάφιο; Do you know what I see through this verse? Βλέπω μια καρδιά ταπεινωμένη. I see a humbled heart. Βλέπω μια καρδιά που είναι ραγισμένη μπροστά στον Κύριο. I see a contrite heart before the Lord. Και πάει μπροστά στον Κύριο και εξομολογείται, Κύριε, δεν έχω δύναμη. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω όλα αυτά που έρχονται εναντίον μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είναι η οφθαλμή μου επί σε. Εσύ αυτό που περνάς σήμερα, ίσως να είναι πολύ μεγάλο για να το αντιμετωπίσεις. Big for you to face. Ίσως να είναι κάτι που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου. It might be something far above your ability. Κάτι που το βλέπεις σαν γίγαντα μπροστά σου. Something that could be a giant before you. Αλλά πήγαινε στον Κύριο. But go to the Lord. Και πες του, Κύριε, δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Say, Lord, I can't face it. Είναι κάτι πάνω από τις δυνάμεις μου. It's something above my ability. Αλλά η οφθαλμή μου είναι επί σε, Κύριε. But my eyes are upon you, Lord. Δεν έχω πουθενά αλλού να πάω. I can't go anywhere. Δεν έχω άλλη πηγή. γη. Δεν θα φύγω από σένα επειδή δεν έλαβα αυτό το μικρό πράγμα. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Δεν θα αραιώσω τη λατρεία και τη δοξολογία μου. Αλλά με περισσότερο ζήλο και περισσότερο πόθο θα σε δοξολογώ. Με περισσότερη όρεξη θα έχω τα μάτια μου καρφωμένα προς εσένα. Γιατί επί σε, Κύριε, είναι οι οφθαλμοί μου. Δεν έχω πουθενά αλλού να πάω. Καμία άλλη πηγή δεν υπάρχει για μένα. Αν η πηγή σου είναι ο Κύριος, καλά κάνεις να ταπεινώσεις την καρδιά σου και να του πεις, Κύριε, εξαρτώμαι απόλυτα από σένα. Δεν έχω πουθενά αλλού να πάω. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω μου, όποιος και να είναι γύρω μου, ό,τι και να βλέπω γύρω μου, τα μάτια μου είναι καρφωμένα σε σένα. Δεν έχω πουθενά αλλού να πάω. Έρχεται μέγα πλήθος, Κύριε, εναντίον μας και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πόσες φορές μέσα στη ζωή σου έχεις πει, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω απελπιστεί, δεν ξέρω τι θα κάνω. Τώρα ξέρεις τι να κάνεις. Στρέψε τους οφθαλμούς σου προς τον Κύριο. Μην αφήσεις την καρδιά σου να ταραχτεί. Αλλά στρέψε τα μάτια σου προς εκείνον που είναι η βοήθειά σου. Ταπείνωσε την καρδιά σου και πες του, Κύριε, δεν έχω κανέναν και τίποτα άλλο. Σε σένα είναι τα μάτια μου. Thank you, Jesus. Oh, yeah. Εδάφιο 13. Και ίστα το πάσο Ιούδας ενώπιον του Κυρίου με τα βρέφη αυτών, τας γυναίκας αυτών και τους ιούς αυτών. 13. And all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives and their children. Και αυτό μας διδάσκει, ξέρετε τι? And do you know what this teaches us? Κράτησε την οικογένεια σου κοντά στον Κύριο. Keep your family close to the Lord. Από βρέφη, from little children, όταν γίνουν παιδιά, infants, όταν γίνουν έφηβοι, έχεις εξουσία να κρατήσεις τα παιδιά σου στον Κύριο. You have the authority to keep. Αν έχασες τη μάχη, your children to the Lord. Κάνε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πήγαινε μπροστά στον Κύριο και πε του, Κύριε, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχασα τη μάχη με τα παιδιά μου. Έχασα τη μάχη με αυτή την ασθένεια. Έχασα τη μάχη με αυτή την εργασία που έχασα. Έχασα τη μάχη με αυτό το πράγμα που μου συμβαίνει. Αλλά επί σε είναι οι οφθαλμοί μου και πιστεύω ότι εσύ θα ενεργήσεις μες στη ζωή μου. Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι μαζί, τα παιδιά τους, οι γυναίκες τους, οι ιοί τους, ολοκληρωμένες οικογένειες. Και στο εδάφιο 14 μας λέει ότι το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του Κυρίου κατέβηκε. And in verse 14 he says the spirit of the Lord descended. Πάνω στον Ιαζιήλ και εδώ σε αυτή την παλιά τη βίβλο, όπως σας είπα, έχω μερικές σημειώσεις και το όνομα αυτό σημαίνει ο Θεός βλέπει. Ο Θεός βλέπει και ο Θεός θα δει και τη δική σου κατάσταση. Δεν πρόκειται ούτε να σε αφήσει ούτε να σε εγκαταλείψει. Ο Θεός βλέπει λοιπόν. Και αυτός ο άνθρωπος ύψωσε τη φωνή του και τους είπε, ακούσατε πάσο Ιούδας και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ και εσύ βασιλεύ Ιωσαφάτ. And he said, hearken ye, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat. Thus said the Lord unto you, μη φοβήστε εσείς. Be not afraid. Μη φοβήστε εσείς. Be not afraid. Σε ποιους το λέει ο Κύριος? To who is he addressing? Σε όλους αυτούς που πήγαν και εξήτησαν τον Κύριο. To everyone who went and σε όλους αυτούς που σύντριψαν την καρδιά τους μπροστά στον Κύριο. Of the Lord and everyone who μη φοβήστε εσείς. Who crushed their hearts before the Lord. Ξέρετε, το είπε και στις τη Μαρία τη Μαγδαλίνη και την άλλη τη Μαρία όταν πήγαν να αλείψουν το σώμα του Ιησού με μοίρα, με αρώματα. The same words were spoken to Maria Magdalene and the other Maria who went to anoint the Lord. Θυμάστε αυτόν το απόσπασμα. I don't know if you remember this scripture. Είναι στο κατά Ματθαίον 28. And that's in Matthew 28. Όταν αυτές οι κοπέλες, θα διαβάσω λίγο να δείτε από το κατά Ματθαίον 28. I'll just be reading from Matthew 28. Αφού δεν πέρασε το Σάββατο, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδας, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία δε αναθεωρήσω συν τον τάφο. Και ειδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου κατά βάση εκ του ουρανού ήρθε και απεκύλησε τον λίθον από τη θύρας και εκάθιτον επάνω αυτού. Η δε όψης αυτού ήτος αναστραπή κλπ. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Ορίστε ο φόβος. Τι κάνει. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. His countenance was like lightning and his raiment white as snow. And for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. Δεν μου λέτε, όταν κάποιος βάζει φύλακες για κάτι ή σωματοφύλακες, πώς είναι η σωματική τους διάπλαση? And when someone places guards or keepers, how are they? Συνήθως δεν είναι μικροκαμωμένα άτομα. Usually they're not small built people. Συνήθως βάζουν τους πιο θαραλέους, τους πιο μειώδεις, τους πιο μεγάλους άντρες που υπάρχουν. Usually they put the most well built and the most courageous people they have. Και όμως ο λόγος του Θεού εδώ μας λέει ότι από το φόβο τους έγιναν ως νεκροί. But the word of God says here, from their fear they became dead. Θυμάστε τι είπαμε στην αρχή, ότι ο φόβος έχει κόλαση? Remember what we said in the beginning, that fear ends to hell. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του φόβου. Έγιναν σαν νεκροί. This is the result of fear, they became like dead. Ακούστε τι μ' αρέσει όμως σε αυτόν το απόσπασμα. Listen to what I like in this part of scripture. Απεκρίθη δε ο άγγελος και είπε προς τας γυναίκας. And the angel answered and said unto the woman, μη φοβήστε εσείς. Fear not ye. Δεν το είπε αυτό προς τους φύλακες. He didn't say that towards the guards. Είπε προς τις γυναίκες, μη φοβήστε εσείς. He spoke to the woman, fear not ye. Και το λέει και σε σένα σήμερα. And he's saying that to you today. Μη φοβήστε εσείς. Do not fear. Και ξέρετε γιατί? And do you know why? Διότι εξεύρω ότι Ιησούν τον εσταυρωμένο ζητείτε. For I know that you seek Jesus which was crucified. Για ποιο λόγο σου λέει σήμερα να μη φοβάσαι? Why is he saying you today not to be afraid? Γιατί αποστολή σου, ο σκοπός της ζωής σου, because the mission and purpose of your life είναι να δεις τον εσταυρωμένο. Is to see the crucified one. Αυτό είναι που θέλει το είναι σου. Αυτό είναι που εξητάς μες στη ζωή σου. This is what you're truly seeking for in your life. Γι' αυτό και φόβος δεν μπορεί να σε καταβάλει. That's why fear cannot oppress you. Γι' αυτό και καμία δύναμη του εχθρού δεν έχει δύναμη επάνω σου. That's why no power of the enemy has power over you. Για ένα και μόνο λόγο. For only one reason. Γιατί εξητείς τον Ιησού Χριστό. Because you seek Jesus Christ. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. That is the only reason. Αυτό είναι που μπορεί να σε σώσει. That's what can save you. Αυτό είναι που μπορεί να σε ελευθερώσει. That's what can deliver you. Amen. Amen. Δόξα στον Άγιον Κύριο μας. Praise the Holy Lord. Μη φοβήστε εσείς. Fear not ye. Αυτό είπε και ο προφήτης στον λαό Ισραήλ. This is what the prophet also said to the people of Israel. Μη φοβήστε εσείς. And be not afraid. Και το ίδιο λέει και σε σένα και σε μένα σήμερα ο Κύριος. And the Lord is saying the same thing to you and me today. Και τους δίνει ένα σχέδιο. And he gives them a plan. Εδάφιο 16, κατεβείτε αύριον εναντίον αυτών. Verse 16, tomorrow go ye down against them. Ιδού αναβαίνουσι δια της αναβάσεως εις, και θέλετε ευρύ αυτούς εν το άκρο του χυμάρου έμπροσθεν της ερήμου Ιερουήλ. Behold, they come up by the cliff of Ziz, and you shall find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. Τι να τους κάνουν τους κατασκόπους όταν έχουν τον Κύριον των Κυρίων? What do they need the spies when they have the Lord of Lords? Όταν έχουν τον Κύριο να τους δίνει ακριβείς οδηγίες για το πού θα βρουν τους εχθρούς. When they have the Lord giving them accurate directions. Να τους δίνει το καλύτερο στρατηγικό σχέδιο για το πώς θα νικήσουν. And giving them the best strategic plan how to overcome. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε σήμερα μες στη ζωή μας. That's what we need today in our lives. Το πνεύμα του Κυρίου να μας μιλά και να μας καθοδηγεί. The Spirit of the Lord to lead and direct us. Δεν θέλετε πολεμήσει εσείς εν ταύτη τη μάχη. You shall not need to fight in this battle. Θυμάστε προηγουμένως όταν δοξολογούσαμε τον Κύριο. Remember before when we praised the Lord. Ψάλαμε η μάχη ανήκει σε αυτόν. We sang the battle belongs to the Lord. Πότε η μάχη ανήκει σε αυτόν. When does the battle belong to the Lord? Όταν εγώ ανοίγω το στόμα μου. When I open my mouth. Και το γεμίζω με δοξολογία προς τον Κύριο. I'm filling with praise. Όχι όταν κάθομαι παθητικά. Not when I sit back in apathy. Όταν εγώ κάθομαι παθητικά. When I sit back in apathy. Τότε και οι άγγελοι του Θεού που είναι δημιουργικά πνεύματα προς τη δική μας υπηρεσία αποστελόμενα δεν έχουν λόγο από τον Κύριο για να ενεργήσουν και κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Και υπάρχουν τόσοι κίνδυνοι γύρω σου. Σίγουρα δεν θέλεις οι αγγέλοι να κάθονται με σταυρωμένα χέρια. Γι' αυτό άνοιξε το στόμα σου. Γέμισε το με τον Λόγο του Θεού. Ούτως ώστε για να μπορούν να πάρουν αυτόν τον Λόγο οι άγγελοι και να διακονούν όλα αυτά που χρειάζεσαι γύρω σου. Αμήν. Amen. Δεν μιλάς στους αγγέλους, μιλάς στον Κύριο, δοξολογείς τον Κύριο. You're not speaking to angels, but to the Lord, and αλλά οι άγγελοι παίρνουν αυτά τα λόγια the angels take these words και αρχίζουν να εργάζονται υπέρ σου. And start working αρχίζουν for you. Να διακονούν για σένα. Start ministering for you. Παρουσιαστείτε τους λέει, σταθείτε και θα δείτε τη σωτηρία του Κυρίου. Present yourself, stand and see the salvation of the Lord. Δεν είναι αυτό που μας λέει και μας σήμερα ο Κύριος. Isn't this what the Lord is telling us today? Πάρτε λατρεία δοξολογία μέσα στο στόμα σας. Put praise and worship in your mouth. Και εγώ θα ενεργήσω υπέρ σας. And I will move for you. Δεν είναι αυτό που μας λέει σήμερα ο Κύριος. Isn't that the Lord? Αυτό είναι που χρειάζεται να κάνουμε. And this is what we need to do. Και τι έκανε ο Ιωσαφάτ; Κοιτάξτε στο εδάφιο 18 και έκυψε ο Ιωσαφάτ επί πρόσωπον εις τη γη. Δεν μου λέτε, όταν βλέπετε ένα ηγέτη να γονατίζει μπροστά στον Κύριο, αυτό είναι μεγάλη απόδειξη ότι αυτός ο ηγέτης ταπεινώνει την καρδιά του και εξαρτάται από τον Κύριο. Αυτό θα πρέπει να σας λέει κάτι. Το ότι κάποιος γονατίζει μπροστά στον Κύριο. Και ένα ρητό που έχω ακούσει, δεν ξέρω από ποιον, λέει αυτός που γονατίζει μπροστά στον Κύριο δεν τον γονατίζει τίποτα του κόσμου. Αμήν. Όταν κάποιος γονατίζει, ιδιαίτερα ηγέτης, φανταστείτε, αυτός ήταν ηγέτης του έθνους. He was a leader of a nation. Και όμως ταπείνωσε την καρδιά του. But nevertheless he humbled his heart. Μπροστά σε ολόκληρο τον λαό, δεν τον ένοιαζε ποιος τον έβλεπε. In front of the whole people, he didn't mind who was watching. Κύριε, and he said, Lord, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. We don't know what to do. Αλλά τα μάτια μας είναι προς εσένα. But our eyes are on you. Φανταστείτε να είχαμε τέτοιους ηγέτες στο κράτος μας. Imagine if we had such leaders in our government. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. And how different things will be. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί μου, ασχέτως με τις πολιτικές μας πεποιθήσεις, δεν μας ενδιαφέρουν τι πιστεύει ο ένας, τι πιστεύει ο άλλος στον πολιτικό τομέα, αλλά είναι υποχρέωσή μας σαν πιστοί, σαν εκκλησία, να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε ηγεσία, σε εξουσία. Μας το ζητά ο Λόγος του Θεού. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Και μια που έφτασε το θέμα σε αυτό το σημείο. And since we've reached to this subject, θέλω να σας πω, αυτήν την εβδομάδα έχετε μας σε προσευχή και πάλι για δεύτερη φορά θα έχουμε ένα πολύ πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική συνάντηση. Keep us again in your prayers because this time we're having another very important meeting. Με ηγέτες αυτού του έθνους. With leaders of this nation. Πιστεύω ότι αυτές οι συναντήσεις είναι κλειδιά. I believe these meetings are keys. Και πιστεύουμε για τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων. And we believe for the salvation. Έχετε το όλη την εβδομάδα στην προσευχή σας. Δεν θα σας πω συγκεκριμένες ώρες ή οτιδήποτε. Keep that in mind in prayer all week. I won't tell you specific times. Απλά καταλαβαίνετε, για ορισμένους λόγους δεν θέλουμε να δημοσιοποιούμε αυτά τα πράγματα. For our own reasons, we don't want to publish all these things. Εντάξει, αλλά έχετε το στην προσευχή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ηγέτες που να φοβούνται και να σέβονται τον Κύριο. Και ξέρετε πότε θα γίνει αυτό? Όταν η Εκκλησία αποφασίσει να αφήσει τα προσωπικά της πιστεύω και να κάνουμε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Θέλονται να προσεύχεστε, λέει ο Λόγος του Θεού, υπερ πάντων όσων είναι εν αξιόμαση. The word of God says, I want you to pray for everyone who is in leadership. Χρειάζονται την προσευχή μας. They need our prayer. Χρειάζονται την ενίσχυσή μας. They need our support. Δεν χρειάζονται με το παραμικρό λάθος, έστω κι αν είναι σοβαρό λάθος, την καταδίκη μας. With the smallest mistake, they don't need our condemnation. Έστω κι αν είναι σοβαρό λάθος. Even if it's a serious mistake. Έχουν τον κόσμο έξω να το κάνει αυτό, να τους καταδικάσει. They have the world outside to condemn them. Εμείς ας μην είμαστε όπως ο κόσμος έξω. But let's not be like the world. Εμείς ας στεκόμαστε υπέρ τους. Let's stand for them. Ασχέτως αν κάνουν λάθη. Even if they make mistakes. Ασχέτως αν δεν ξέρουν καλύτερα. Even if they don't know better. Μιλώ για τον πολιτικό τομέα. I'm speaking about the political domain. Και ασχέτως αν δεν πιστεύουμε τα ίδια πράγματα που πιστεύουν. Even if we don't believe the same. Θα πρέπει να τους υψώνουμε στην προσευχή. Θα πρέπει να τους στηρίζουμε και να προσευχόμαστε για σοφία και σύνεση επάνω τους. Θα πρέπει να προσευχόμαστε να έρθει η αποκάλυψη του Κυρίου επάνω τους. Μόνο τότε θα ζούμε βίον ησύχιον και ατάραχον, λέει ο Λόγος. Αμήν, δόξα στον Κύριο. Και έτσι παίρνουν αυτό το σχέδιο του Ιωσαφάτ, του Θεού, ο Ιωσαφάτ. So Jehoshaphat takes the plan of God. Προσεύχεται στον Κύριο, γονατίζει μπροστά από όλων των λαών και προσκυνεί τον Κύριο. Bows before the whole people and worships the Lord. Και βλέπουμε ότι την άλλη μέρα το πρωί, and we see the next day, the next morning, πήγαν εκεί ακριβώς που τους είπε ο Κύριος. They went to the exact place the Lord told them. Αλλά πριν πάνε στο ακριβές σημείο εκεί, ξέρετε τι έκαναν? Έβαλε, λέει, ψαλτοδούς για να ψάλλουν και να υμνούν τη μεγαλοπρέπεια της αγιότητας του Κυρίου. Πόσο σημαντικό είναι η ψαλμοδία και η λατρεία στον Κύριο. Δεν έβαλε αυτούς που είχαν τα αυτόματα όπλα μπροστά. Δεν έβαλε τα κανόνια μπροστά. Τι έβαλε? Έβαλε αυτούς που ήξεραν να λατρεύουν τη μεγαλοπρέπεια του Κυρίου. Και ξέρετε κάτι? Διερωτούμε με τις εκκλησίες σήμερα, με αυτήν την σε εισαγωγικά λατρεία και δοξολογία που έχουν πολλές εκκλησίες, που δεν έχει σχέση καθόλου με υμνοδία στον Κύριο. Τι θα έβαζαν μπροστά αυτές οι εκκλησίες? What would these churches promote? Και πόση επιτυχία θα είχε αυτό το πράγμα. And how much success this would have. Το καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να λατρεύουμε τον Κύριο με λόγια μέσα από τον Λόγο Του. Do we understand how important it is to praise the Lord from words? Με ύμνους που να εξυψώνουν τον Κύριο. In His word and hymns through His word. Πριν λίγες μέρες ο Πιμένας έβαλε στο Facebook ένα βίντεο κλιπ, δεν ξέρω πόσοι το είδατε. A few days the pastor put a video clip there on Facebook. Έχει να κάνει με τη μουσική μέσα στις εκκλησίες σήμερα. With the subject of music in churches today. Έχουν φτάσει οι εκκλησίες στο σημείο να χρησιμοποιούν κοσμική μουσική. The churches have come to the point to use secular music. Όχι οποιαδήποτε κοσμική μουσική. Not just any secular music. Κοσμική μουσική με αισχρά λόγια μέσα. Secular music with vulgar words. Που ούτε κοσμικοί άνθρωποι που είναι έτσι συναισθαλμένοι δεν θα τα λέγανε. Not even decent secular people would hear it. Και ξέρετε για ποιο λόγο το κάνουν; And do you know why they're doing it? Για να ελκύσουν την νεολαία. To attract the youth. Συγγνώμη. Αλλά τέτοια έλκυση η νεολαία δεν χρειάζεται. Τα clubs και τα night clubs κάνουν καλύτερη δουλειά. Δεν χρειάζεται να έρθουν στην εκκλησία για να ακούσουν τα κοσμικά και τα λόγια τα βρώμικα. Αυτή η εκκλησία είναι δοσμένη στον αγιασμό. Ξέρετε, πολλοί δεν το αντέχουν αυτό. Many won't take δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο πόλεμο έχουμε για αυτό το πράγμα. Αν πάρεις από ντύσιμο, ξεχάστε το, που δεν επιτρέπουμε πράγματα ακραία μέσα στην εκκλησία. Γιατί δεν το κάνουμε; Γιατί χρειάζεται να μοιάσουμε με τον κόσμο; Γιατί δεν γίνεται ο κόσμος να μοιάσει με τα παιδιά του Θεού; Και χρειάζεται οι χριστιανοί να τρέχουν πίσω από τους απίστους; Γιατί η μουσική μας πρέπει να μοιάζει με τον απίστον τη μουσική; Γιατί είναι ποιοτική μουσική. Why is it more όχι, καλύτερα να τραγουδάνε κοράκια και να υμνούν τον Κύριο όπως ο Κύριος τα έφτιαξε, παρά να έχουμε αυτούς με τις ωραίες τις φωνές υποτίθεται τους κοσμικούς και τα λόγια τα βρώμικα μέσα στην εκκλησία. Το καταλαβαίνετε; Αυτή η εκκλησία δεν πρόκειται να κάνει συμβιβασμούς. Σας το λέμε ότι είμαστε αποφασισμένοι. Αυτή η εκκλησία θα σταθεί σε αγιασμό, τόσο σε ντύσιμο, τόσο στη μουσική που χρησιμοποιούμε, τόσο στα λόγια που χρησιμοποιούμε, όσο στην εμφάνιση μας, όσο στη συμπεριφορά μας. Και όσοι είσαστε μέλη αυτής της εκκλησίας, για το καλό του σώματος, για το καλό αυτής της εκκλησίας και για να είμαστε μια καλή μαρτυρία στον κόσμο έξω. Ξέρετε, για να δουν όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να τα δουν στον κόσμο. Θέλουμε να δουν κάτι διαφορετικό μέσα στην εκκλησία. Θέλουμε να δουν υψηλά πρότυπα. Όχι γιατί υποκρινόμαστε. Δεν είναι θέμα υποκρισίας. Είναι θέμα σεβασμού στον Κύριο. Κάποιος λέει, μα γιατί να μην έρθω όπως είμαι στην εκκλησία, γιατί να μην έρθω με τα κοντά μου τα παντελόνια, με τα σχισμένα μου τα jeans, να μην έρθω. Τέλος πάντων να νιώθω άνετος. Someone might say, why not come with the torn jeans and with the short skirts just to feel comfortable. Εάν έρχεσαι από τη δουλειά σου, if you're coming directly from work, να έρθεις όπως είσαι. Come the way you are. Έστω κι αν είσαι λερωμένος, αν είσαι μηχανικός ή κάτι, even if you're dirty, if you're mechanic, δεν θέλουμε να χάσεις τη συνάθρηση γιατί δεν είσαι εντυμένος κατάλληλα. We don't want you to miss the service because you're not appropriately dressed. Αλλά καταλάβετε την καρδιά μας. But understand our heart. Και αυτό που ποθούμε να δώσουμε στον Κύριο. Really αν ετοιμάζομαι για τη συνάθρηση, service, γιατί να μην φορέσω το καλύτερο που έχω για τον Κύριο; Δεν κατάλαβα, δηλαδή στο γάμο που θα πάω και θα φορέσω πιο καλά ρούχα, έχει παραπάνω αξία αυτός που θα τιμήσω; Ποιος έχει την περισσότερη αξία στη ζωή μας; Ποιον θέλουμε να τιμούμε περισσότερο; Με τη ζωή μας; Με το ντύσιμο μας; Ναι. Δεν θα το παίρνουμε ελαφρά. Έναν τζιν το φοράς για να πας ένα πίκνικ. Ή τα παπούτσια τα αθλητικά τα φοράς έξω για να πας ένα πίκνικ ή για να κάνεις αθλητικά. Όταν ετοιμαστείς για να έρθεις να λατρεύσεις τον Κύριο, βάλε το καλύτερο που έχεις για τη δόξα του Κυρίου. Όχι για να σε δει ο ένας και ο άλλος, αλλά για να τιμήσεις τον Κύριο με τη ζωή σου, με τον ντύσιμο σου, με το είναι σου. Κάποιος ίσως πει, μα δεν έχω αδερφή άντρη. Και το καταλαβαίνω αυτό. Μπορεί κάποιος να μην έχει. Αν έχεις δύο τζιν, If you have two jeans, two trousers, two shorts, βάλε στην άκρη τα καλύτερα από τα δύο, το καλύτερο από τα δύο, then separate the one that is best να το έχεις πλημμένο, καθαρισμένο, σιδερωμένο, keep that washed and ironed και πες, Κύριε, ο Κύριος ξέρει την καρδιά σου anyway. The Lord knows your heart anyway. Πες, Κύριε, αυτό έχω, αυτό θα το φορέσω, αλλά θα το φορέσω για τη δόξα σου. Say, Lord, this is all I have, but this I will put on for your glory. Θα το φορέσω για να σε τιμήσω. I will put it on to honor you. Και δεν θα έρχομαι στην εκκλησία έτσι casual. Ανεπίσημα. Πρόχειρα, με προχειρότητες, απλά για να νιώθω άνετος. And I won't put on casual clothes just to be comfortable at church. Αμήν, το καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο το κάνουμε. Όχι γιατί έχουμε νόμους, γιατί πολλοί τώρα τελευταία έχουν πάρει σαν της μόδας να μας κολλάνε αυτό. Έχετε νόμους. Not because we have laws and it's kind of fashionably for tagging on to us that we have laws. And we've heard that from a lot of people. Αλλά αυτοί πολλοί ας κάτσουν και να σκεφτούν. But let them sit down and think about. Τιμάς στη ζωή σου. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη αξία στη ζωή σου? Αυτόν και θα τιμήσεις περισσότερο. Με όλα. Με τον ντύσιμο σου, με την εμφάνιση σου, με το χτένισμα σου, όχι με το ξεχτένισμα σου, όπως είναι της μόδας σήμερα, με το χτένισμα σου το ωραίο, με όλα στη ζωή σου. Εγώ θα το κάνω. Αν θέλετε, κάντε το κι εσείς. Το βλέπω σαν τιμή στον Κύριο. Και πάνε λοιπόν, ακούνε τι τους είπε ο Κύριος, ακούνε τον προφήτη του Κυρίου, αρχίζουν να ψάλλουν και να δοξολογούν τον Κύριο, και το τελευταίο πράγμα που βλέπουν μπροστά τους είναι νεκρά σώματα. Δεν χρειάστηκε ούτε καν να πολεμήσουν. They didn't even have to fight or do anything. The only thing they needed to do was open up their mouths. The Word of God says that all the peoples who came against them. Verse 24 at the end of it. Εβοήθησαν αλλήλους δια να εξολοθρευτώσει. It says they helped each other to destroy themselves. And they helped to destroy another. These are the wonders the Lord is doing. These are all the things that He is doing in our life. And not only that, αλλά αφού είδαν ότι υπήρχαν όλα αυτά τα νεκρά σώματα που ήταν πεσμένα στη γη, ήρθε ο λαός μαζί με τον Ιωσαφάτ μέσα στην κοιλάδα της ευλογίας, λέει. Είναι στο εδάφιο 26. Και εκεί ευλόγησαν τον Κύριο, όχι μόνο για την νίκη που τους έδωσε, γιατί ο Κύριος τους χάρισε πλούτη και αυθονία. Μας λέει στο εδάφιο 25 ότι ήρθα για να λαφυραγωγήσουν και βρήκα μεταξύ των νεκρών αυτών σωμάτων πλούτη εν αυθονία. They found among them in abundance both riches and precious jewels. Ξέρετε, πάντα διερωτόμουν, μα αυτοί είναι στρατιώτες, πάνε στον πόλεμο, γιατί έχουν όλα τα πολύτιμα μαζί τους? Αλλά άκουσα κάποιον που είπε ότι ένα σχέδιο του εχθρού, I heard someone say that a plan of an enemy when the soldiers leave off for battle to go back to the villages and all the places where they were covered and to gather all the prey and so the soldiers took with them all the treasures they had. Πιστεύω σχέδιο από τον Κύριο. I believe that was a plan from the Lord. Τα φέρει στο λαό του Θεού. To bring that to the people of God. Δεν λέει ότι στον άνθρωπο, πώς είναι στον εκκλησιαστή εκείνον το εδάφιο, στον αρεστόν ενώπιον αυτού θα δώσει πλούτη και αυθονία. To the one who is pleasing in his sight he will give. Και ο Κύριος μας λέει ότι τα πλούτη των ασεβών θα έρθουν στα πόδια των πιστών. And the Lord says that the riches of sinners will come to the feet of the believers. Στον Κύριο έτσι βλέπουμε ότι με τη λατρεία τους και με τη δοξολογία τους. And so we see with their praise and their worship. Βλέπουμε ότι ακολουθώντας τις σωστές οδηγίες ο λαός Ισραήλ. And we see that the people of Israel fall in the right direction. Ιούδα, μαζί με τον Ιωσαφάτ, and Judah with Jehoshaphat, πήραν αυτή τη μεγάλη νίκη. They took this great victory. Ήταν εύκολο; Was it easy? Επειδή ακολούθησαν το σχέδιο του Θεού, ναι, ήταν εύκολο. Because they followed the plan of God, yes, it was easy. Αν ακολουθούσαν τα δικά τους σχέδια, if they followed their own plans, θα ακολουθούσε καταστροφή. Then disaster will come. Amen. Ας γίνει αυτό ένα μάθημα για μας. Let this be a lesson to us. Ας λατρεύουμε και δοξολογούμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Let's praise and worship the Lord with all of our heart. Ας είναι συντριμμένη η καρδιά μας με μετάνοια μπροστά του καθημερινά. Let our heart be broken with repentance before Him. Ας δείχνουμε στον Κύριο ότι δεν στηριζόμαστε σε κανένα άλλο. Let's tell the Lord that we don't depend on anyone else. Ότι ό,τι και να έρχεται εναντίον μας, Κύριε, επί σε είναι η οφθαλμή. That in everything that is coming against us, our eyes are fixed on You. Αμήν, δόξα στον Κύριο. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να βοήθησε κάποιον. I trust this message has helped somebody. Και τώρα ας το βάλουμε σε εφαρμογή. And now let's apply it. Ας έρθουμε να λατρεύσουμε τον Κύριο. Let's come and worship the Lord. Και ελπίζω ότι τώρα θα το κάνουμε με πιο μεγάλο πόθο μες στην καρδιά μας. And I hope and trust that we will do it with the greater desire. Γιατί δεν δοξολογούμε τον Κύριο μόνο όταν χρειαζόμαστε κάτι. Because we don't worship the Lord only when we need something. Αλλά τον δοξολογούμε απλά γιατί είναι Κύριος. But we worship Him simply because He is Lord. Amen. Δόξα στον Κύριο. Ας ψάλλουμε. Let us sing.